Στέμνο. Καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε τους φιλοξενούμενους. Καλησπέρα. Εμείς κάνουμε την προσπάθειά μας στην Εγκυρισιά. Είδαμε, πιστεύω, πέρασαν στα ίσα το ΠΑΒ από ότι δίνει και το αποτέλεσμα. Πιάσαμε, θεωρώ, μία από τις καλύτερες απόδοσεις που έχουμε στάσει έχουν πιάσει φέτος στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Κλείνουμε καλά τη χρονιά, να πάμε για διακοπές να ξεκινήσουμε. Θεωρώ ότι αν συνεχίσουμε τέτοιες εμφανίσεις θα πετύχουμε πολύ εύκολα το στόχο που έχουμε θέσει εξ αρχής. Βέβαια, αυτό που μας απομίσω είναι διαφορετική με το ΠΑΒ, αλλά εμείς παλεύουμε κάθε παιχνίδι και πιστεύω το δίνουμε τα αποτελέσματά μας μέχρι τώρα. Κάποια ερώτηση υπάρχει? Λοιπόν, στην αρχή της εβδομάδας προγραμματίσαμε κάποια πράγματα για το συγκεκριμένο παιχνίδι, τα οποία στο μυαλό μας είχαμε να δυσκολέψουμε τον ΠΑΟΚ λόγω της εβδομάδας που είχε. Την ίδια δήλωση έκανα ακριβώς και πριν το παιχνίδι και μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι για να είσαι ανταγωνιστικός και για να κερδίσεις αυτές τις ομάδες πρέπει να κάνεις πολλά καλά πράγματα μέσα στο γήπεδο. Στην αρχή της εβδομάδας ήμουν σχεδόν βέβαιος ότι θα το πετυχαίναμε αυτό, αλλά όσο πέρασαν οι μέρες αρχίσαν τα προβλήματα και πολλαπλασιαζόντουσαν με αποκορύφωμα ότι μέχρι και πριν την έρωση αγώνα δεν ήξερα ποιος ακριβώς θα χρησιμοποιήσω λόγω των προβλημάτων υγείας που είχε και ο Σπυριούνης και ο Μπατατζή. Νομίζω η προσπάθεια που κάναμε ήταν αρκετά καλή και αρκετά μεγάλη. Δεν ήμασταν πολύ καλοί στο σερβίς έτσι όπως το είχαμε προγραμματίσει. Πήγαμε σε δεύτερες λύσεις και νομίζω βοηθήθηκε και η υποδοχή του ΠΑΟΚ από αυτές τις λύσεις να είναι πολύ πολύ καλύτερη. Είχαμε καλά νούμερα από αυτό το σημείο και μετά στην επίθεση και στην επίθεση. Και μπορούσαμε να κρατηθούμε μέσα στο παιχνίδι. Για μας δεν αλλάζει κάτι, πάλι το επόμενο παιχνίδι μετά την διακοπή θα είναι ένα ντέρμπι και εκεί είναι ο στόχος μας, στα 4-5 παιχνίδια του Ιανουαρίου που πρέπει να τα κερδίσουμε για να επιτύχουμε σε πρώτη φάση το στόχο να είμαστε σίγουρα στην πρώτη εξάδα. Μέχρι τότε έχουν να γίνουν πολλά, υπάρχει διακοπή, να ξεκουραστούμε, να οργανωθούμε, δεν ξέρω αν θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές. Εν πάση περιπτώσει κλείνει ένα 19 για την ομάδα μου αρκετά καλά. Εύχομαι να ξεκινήσει το 20 ακόμα καλύτερα με υγεία σίγουρα σε όλους τους παιχτές δικούς μου και τους όλους αντιπάλους. Με καλύτερο βόλεϊ, καλύτερη οργάνωση στο βόλεϊ, λίγο περισσότερο επαγγελματισμό, περισσότερους θεατές και όλα αυτά που ευχόμαστε κάθε Δεκέμβριο. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Καλησπέρα σας. Ένα δύσκολο παιχνίδι σήμερα όπως απορρίφθηκε με την Εφησιά. Εμείς το κάναμε δύσκολο. Επιτρέψαμε στον αντίπαλο να μπει μέσα στο παιχνίδι, κάνοντας κάποια σημαντικά λάθη. Παρ' όλα αυτά καταφέραμε και πήραμε την νίκη και κλείνουμε το 19 ψηλά στην βαθμολογία. Υπάρχει κάτι που θέλετε να ρωτήσετε? Μετά και τον αποκλεισμό στην Ευρώπη που ήταν ένα σοκ για μας, νομίζω ότι κάναμε ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια αυτού του τιμήνου. Η Κυριστία έχει το Δημάρχη και τον Πανταλή που είναι πολύ ψηλό επίπεδο στην επίθεση. Είδατε τι αποτέλεσμα πήραμε στον Ολυμπιακό. Θεωρώ ότι στο τέταρτο σετ θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Παρ' όλα αυτά είμαι πολύ ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα. Προσπαθούμε να κάνουμε παίκτες
τύπου Μάρσαλ, ο οποίο είναι πολύ καλό κορυφαίο, καλό στη σούπερ μπάλα, να πάρει και τι ψηλέ μπάλε, γιατί έχουμε αδυναμία στη μπλή μπάλα. Έχουμε αδυναμία και μετά την απομονή του Μαντάι, ο οποίο δεν είναι πολύ καλό στη ψηλή μπάλα, αυτό το ξέραμε. Ο Μαντάι ήταν μια. Για μα βοήθησε πάρα πολύ, θέλω να τον ευχαριστήσω. Το συμβόλαιο τελειώνει αύριο. Θεωρώ ότι από την καινούργια χρονιά ο ΠΑΟΚ θα είναι αυτός που πρέπει να είναι. Την καινούργια χρονιά ο ΠΑΟΚ θα ξαναζητηθεί. Εύχομαι σε όλους καλές γιορτές, σε κρατήρα του φίλου και στην αρχή πρώτη συνεργάτη στην δική ομάδα του Νίκο Δαλμά, το εκτιμώ πάρα πολύ. Είναι σίγουρα μέσα στο top 3 των μεγαλύτερων προπονητών της χώρας. Κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στην Φυσιά. Και έκανε και πολύ καλέ επιλογέ γι' αυτό. Για το Μαντάι που είπατε, το συμβόλαιο τελειώνει αύριο. Δεν θα ανανεωθεί. Όλοι είναι υποψήφοι μέχρι να δούμε πώ θα πάρουμε. Είναι υποψήφιο του Μαντάι, αλλά το συμβόλαιο τελειώνει αύριο. Εκτό αφού καταλαβαίνουμε από την έλευση κάποιου διαγωνίου, αν δεν συνεχίσει ο Μαντάι, υπάρχει και το θέμα στου κεντρικού. Εκεί πέρα ποιο είναι το πλάνο. Θα βάλω το ξένο κεντρικό μισοσχέδιμα. Μόνο αυτό το πλάνο ρωτάζει. Γενικά το μεταγραφικό σχεδιασμό. Θα σα κάνω μια δήλωση. MVP του γύρου θεωρώ ότι είναι ο Σωτηρίου. Είναι πιο βελτιωμένο παίκτη και αυτό μα έδωσε λύσει σε πολλά παιχνίδια. Σε πάνω από 4 παιχνίδια, αν δεν είναι η αλλαγή του Σωτηρίου, μα έδωσε τρίποντα. Κάποια άλλη ερώτηση υπάρχει. Αν δεν θέλει να αφήσει κάποιον, δεν θέλει να αφήσει κάποιον. Δεν θέλει να αφήσει κανέναν. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές, να ευχαριστούμε ένα και καλή χρονιά με υγεία. Σας δείχνω, δεν είπα, δεν